Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσογιάννη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Λοιπόν, στην όμορφη Θεσσαλία. Στην όμορφη και προς το παρόν δροσερή. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ναι, προς το παρόν δροσερή και χωρίς πυρκαγιές, χωρίς φωτιές. Ευτυχώς. Ναι. Σε αντίθεση με την Αττική που κάει και πέρυσι η μισή και φέτος η υπόλοιπη μισή. Ναι, καίγεται κάθε χρόνο και από ένα κομμάτι. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο έργο. Πολύ θλιβερό έργο, ε. Τα ίδια, πολύ θλιβερό και με βαρύτατες συνέπειες για το λαό και για το περιβάλλον. Και για τις ζωές όλων, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αναδεικνύεται και για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά. Αναδεικνύονται οι ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού παρά τα μεγάλα λόγια που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για την έγκαιρη προετοιμασία, για το ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι τίποτα να αντιμετωπίσουμε, ούτε μια φωτιά στην εν τη γενέση της, γιατί εκεί κρίνεται το παιχνίδι της φωτιάς, ούτε ένα χιονιά όπως ήταν τον περασμένο χειμώνα, και βλέπουμε να παραλύει ουσιαστικά η πρωτεύουσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Και το θέμα μας δεν είναι άλλο από την παιδεία, από το νομοσχέδιο για την παιδεία. Κυρίως οι αλλαγές αφορούν, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι, είναι ένα νομοσχέδιο νόμος πλέον. Νόμος, ναι, νόμος, σωστά. Σωστά. Μ' ακούτε? Σας ακούω, σας ακούω. Ωραία, ωραία. Ναι. Νόμος πλέον, έχετε δίκιο, το οποίο τι θα αλλάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι ένας νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Πρόκειται, κυρία Κουτσογιάννη, για τον τρίτο κατά σειρά νόμο πλαίσιο που ψηφίζεται για αυτά τα πανεπιστήμια τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή κάθε 3 χρόνια είναι ο ρυθμός ψήφισης αυτών των νόμων πλαίσιων. Ετούτος όμως ο τελευταίος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενσωματώνει, κωδικοποιεί και ταξινομεί όλους τους προηγούμενους αντιδραστικούς κατά την άποψή μας και κατά την άποψη βέβαια της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών νόμους, ενσωματώνει και μια σειρά διάσπαρτες διατάξεις τις οποίες έχουν συνήθεια κακή, ξέρετε, οι κυβερνήσεις να ψηφίζουν εδώ και εκεί σε διάφορα νομοθετήματα, τα συγκεντρώνει όλα αυτά, γι' αυτό και ο νόμος αυτός είχε μια τεράστια έκταση, μιλάμε για 465 άρθρα, δεν είναι και λίγα. Όχι, δεν είναι και λίγα, είναι πάρα πολλά. Ένας νόμος του οποίου η ουσία βεβαίως βρίσκεται σε εκείνα τα άρθρα τα οποία ορίζουν και καθορίζουν την επιχειρηματική πια λειτουργία, μάλλον τη θεσμοθέτηση της επιχειρηματικής λειτουργίας, της εμπορικής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Είναι η περιβόητη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Ναι, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Μπορεί κανείς να το πει και έτσι, έτσι το λένε οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν αυτήν την επιλογή. Ναι. Είναι μια λοιπόν θεσμική πια κατοχήρωση της από χρόνια λειτουργία σιγά σιγά σταδιακή των πανεπιστημίων ως εμπορικές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις που πολλούν όχι μόνο πτυχία και μεταπτυχιακά και καταρτήσεις μέσα από τα κέντρα διεδομένων μάθησης, αλλά θα πολλούν από εδώ και πέρα και ήδη πολλούν έρευνα, πολλούν πατέντες σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως, και γιατί αυτό αφορά και την περιοχή σας, αξιοποιούν μέσα από τις περιβόητες εταιρείες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, αξιοποιούν μια σειρά από εκτάσεις φιλέτα. Mm-hmm. Ο νόμος όμως αυτός, κυρία Κουτσογιάννη, είναι επιφέρει συντριπτικά πλήγματα σε βάρος των φοιτητών των λαϊκών οικογενειών, με την έννοια ότι ήταν που ήταν αποσυνδεμένο το πτυχίο, τι αντίκρισμα είχε άραγε και έχει ένα πτυχίο στην αγορά εργασίας, έρχεται αυτός ο νόμος για να το αποσυνδέσει ακόμα περισσότερο. Και πώς γίνεται αυτό? Ναι. Με ένα κατακερματισμό κυριολεκτικά των πτυχίων. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσαμε να μπαίνουμε εσείς και εγώ σε μια σχολή και βγαίνοντας από αυτή τη σχολή να έχουμε διαφορετικά πτυχία, επειδή θα έχουμε ακολουθήσει μια διαφορετική ατομική εκπαιδευτική διαδρομή, παίρνοντας μαθήματα από εδώ και από εκεί. Είναι το παράδειγμα με την κοπελίτσα που από την Αθήνα πέρασε στην Ξάνθη. Ακριβώς. Είναι το παράδειγμα που πέρασε στην Ξάνθη και δεν έχει που να μείνει βέβαια αυτή η κοπελίτσα στην Ξάνθη, γιατί δεν έχουν φοιτητικές αιστείες. Και όταν θα αποφασίσει να πάει για ένα εξάμεινο σε μια άλλη περιοχή, άρα και ποιος θα της πληρώσει αυτά τα έξοδα και πώς θα ζήσει εκεί? Είναι ερωτήματα στα οποία δεν απάντησε ο κύριος Πρωθυπουργός, παρά μόνο ανέφερε αυτά που ήθελε στο παράδειγμα του. Είναι λοιπόν ένα χτύπημα βαρύτατο για τα πτυχία. Είναι συνολικά ο νόμος αυτός
επιφέρει, όπως σας είπα, την εμπορική λειτουργία των πανεπιστημίων, τα μεταπτυχιακά τα οποία, αν θέλει κανείς να βρει ένα μεταπτυχιακό δωρεάν, πρέπει να ψάχνει με το κερί και δεν ναι, το βρίσκει. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Δελή. Έτσι γιατί, είναι, και εδώ δεν μπορούμε να ακούμε κυρία Κουτσογιάννη, τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, με ανερυθρίαστα κυριολεκτικά να μιλάει για την κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, όταν ήταν η δική του κυβέρνηση που τα θεσμοθέτησε αυτά το 2017 επί Υπουργέας Γαβρόγλου. Ήμουν παρόν. Γι' αυτό και πραγματικά, εντάξει, υπάρχουν και όρια, ας πούμε, στο θράσος, στο πολιτικό θράσος. Τα μεταπτυχιακά, όπως σας είπα, οι καταρτήσεις. Όλη αυτή η εμπορική, η επιχειρηματική λειτουργία, λοιπόν, θα πρέπει να αντιστοιχεί και σε ένα αντίστοιχο διοικητικό μοντέλο. Γι' αυτό και επιλέγεται το μοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεων με το μάνατζερ, με το συμβούλιο διοίκησης, στο οποίο θα συμμετέχουν 6 καθηγητές και 5 εκπρόσωποι της κοινωνίας, της αγοράς καλύτερα, διότι αυτοί θα είναι οι εκπρόσωποι, δεν θα είναι η κυρία Μαρία από τη γειτονιά των Τρικάλων. Δεν έχω τίποτα με την κυρία Μαρία, μου είναι συμπαθέστατη όλες οι κυρίες Μαρίες, αλλά δεν, για αυτές δεν προβλέπεται κάτι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Και βεβαίως, επειδή θα έχει και μια τέτοια επιχειρηματική εμπορική λειτουργία όπου θα διακινούνται πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια, γι' αυτό χρειάζεται μια τέτοια εταιρεία και τη security, την εταιρεία φύλαξης. Ναι. Εξού και η πανεπιστημιακή αστυνομία, εξού και το όριο καταστολής, το κρεσέντο καταστολής και ένα πλήθος πειθαρχικών διατάξεων διάσπαρτων στο νομοσχέδιο. Αυτό είναι εν περιλήψη το νομοσχέδιο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για όλο αυτό. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο κείμενο, γύρω στις 500 σελίδες. Είχε προηγηθεί κοινωνική διαβούλευση επί του νόμου, του νομοσχεδίου, Είχε προηγηθεί, αλλά και σε αυτό το νομοσχέδιο είχε προηγηθεί για 2 εβδομάδες. Ναι, λέω, επειδή είναι 500 σελίδες γι' αυτό. Ναι, είχε προηγηθεί. Κατά την άποψή μας ήταν πάρα πολύ μικρός ο χώρος, αλλά και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ξέρετε, έχουν μια κακή συνήθεια. Το τελικό κείμενο ενός νομοσχεδίου συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο και έχει πολλές περισσότερες διατάξεις από αυτές που υπήρχαν στη διαβούλευση. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα που αφορά και εκεί την περιοχή σας είναι το άρθρο 296 για τα νομικά πρόσωπα των πανεπιστημίων, για τα πανεπιστημιακά δάση δηλαδή και για την γεωργική σχολή της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Αυτό το άρθρο δεν υπήρχε στη διαβούλευση. Μιλάμε βέβαια για το πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου στα Τρίκαλα. Περτουλίου και ταξιάρχη Χαλκιδικής. Ακριβώς. Επειδή τυχαίνει να τα γνωρίζω και να τα έχω επισκεφτεί και τα δύο, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα δάση, για να μην πω τα ωραιότερα δάση της χώρας. Είναι εκπληκτικά, είναι ένα θαύμα της φύσης. Αυτά τα δάση, λοιπόν, μαζί με το αγρότημα της Θεσσαλονίκης, τη γεωργική σχολή της Θεσσαλονίκης, για όσους ξέρουν, σε μια περιοχή κυριολεκτικά φιλέτο στην παραλία κοντά στο αεροδρόμιο, πηγαίνοντας προς Θέρμη. Όλα αυτά, λοιπόν, οδεύουν στις εταιρείες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω πρέπει να σταθούμε λιγάκι, κυρία Κουτσογιάννη. Να σταθούμε λίγο σε αυτό και να δούμε τι σημαίνει επί της ουσίας. Θέλω να πω, μέχρι τώρα αυτές οι δύο εκτάσεις ελέγχονταν από τα πανεπιστήμια, προστατεύονταν από το δημόσιο πανεπιστήμιο και ήταν και ως, διορθώστε με επίσης αν κάνω λάθος, ένας χώρος έρευνας, ας πούμε, πανεπιστημιακής. Τα λέτε πολύ καλά. Τώρα τι αλλάζει? Κοιτάξτε, βγήκε η κυβέρνηση, επειδή το κόμμα μας από την πρώτη συνεδρίαση, πρώτο ανέδειξε το ζήτημα, από την πρώτη συνεδρίαση της πρώτης επιτροπής, καλέσαμε και προκαλέσαμε την ηγεσία του Υπουργείου και την κυρία Κεραμέως να πάρει θέση. Ναι. Εσιώπησε και στην πρώτη και στη δεύτερη συνεδρίαση. Στην τρίτη κάτι ψέλησε η κυρία Υπουργός περί οικονομίας κλίμακας, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο δε κύριος Συρίγος στην Ολομέλεια, ανάμεσα στα όσα απερίγραπτα είπε για τον λεγόμενο μύθο του Πολυτεχνείου, όπως αυτός νομίζει, είπε στο τέλος ότι επιτέλους αυτό που γίνεται με τα πανεπιστημιακά δάση του Περτουλίου και του Ταξιάρχη και του Αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης
δεν είναι τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Ναι. Εμείς του είπαμε, του ανταπαντήσαμε ότι αφού δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, γιατί το κάνεις. Αν δεν συμβαίνει καμία αλλαγή, τότε προστεί αυτό το άρθρο. Φυσικά και αλλάζει. Καταργούνται τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται αυτά τα δύο πανέμορφα δάση και το αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και τη φοιτητική λέσχη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν αποκούμπει εκεί φοιτητικές ομάδες, συντροφιές, παίζουν θέατρο, χορό, τραγούδι. Μιλάμε για κυψέλες πολιτισμού, κυρία Κουτσογιάννη. Όλα αυτά λοιπόν, όλων αυτών καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, καταργούνται μάλλον η υπόστασή τους ως νομικά πρόσωπα, περιέρχονται στην περιουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οδεύουν από εκεί, γιατί στο ίδιο το νομοσχέδιο υπάρχει αυτό το άρθρο, στις εταιρείες αξιοποίησης, τις ανώνυμες εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Ωστόσο, περιουσία έχει ξεκαθαρίσει... Σε συμπράξεις με ιδιώτες. Ναι, έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε, το Υπουργείο μπορεί να δεν ξέρω τι έχει ξεκαθαρίσει. Τα επιχειρήματά του πάντως είναι σαφρά, δεν πείθουν κανέναν και εγώ σας λέω για το άρθρο που υπάρχει στο ίδιο νομοσχέδιο. Όλα αυτά, ποια είναι η ακίνητη περιουσία των πανεπιστημίων, δεν είναι αυτά. Είναι ανάμεσα στα άλλα και αυτά. Και το αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης και αν θέλετε αυτά είναι και τα διαμάντια της περιουσίας των πανεπιστημίων. Ναι. Και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, είμαστε βέβαιοι ότι είναι μια αισχρή μεθόδευση προκειμένου αυτά να οδηγηθούν βορρά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που θέλουν να αξιοποιήσουν σε όφελός τους και για τα δικά τους κέρδη βεβαίως τέτοιες περιοχές και τέτοιες εκτάσεις απίστευτου κάλους. Ναι. Εδώ όμως, έχουμε να πούμε το εξής, εδώ πλήττονται καταρχήν οι τοπικές κοινωνίες, κυρία Κουτσογιάννη. Έδωσε μια συνέντευξη η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ των Τρικάλων, όπου τα εξήγησε όλα αυτά. Πλήττονται οι τοπικές κοινωνίες. Ένα σωρό άνθρωποι εκεί, πλήθος ανθρώπων, δασεργατών και άλλων εργατών, δουλεύουν στα δάση του Πετουλίου και του Ταξιάρχης, τη Χαλκιδική. Ναι. Καμαρώνουν γι' αυτό το θαύμα της φύσης. Έπειτα, αυτά τα δάση και στο Περτούλη και στο Ταξιάρχη ήταν κυριολεκτικά υπόδειγμα διαχείρισης και προστασίας, δασικής προστασίας. Και αυτό, αν θέλετε, σήμερα με όλα αυτά που βλέπουμε στην Αθήνα. Γιατί είναι... Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι παράδειγμα. Δεν τα είδαμε αυτά να καίγονται. Τα είναι πάντα καθαρισμένα, είναι πάντα προστατευμένα. Πάνε οι φοιτητές της δασοπονίας, στο αγρόκτημα της Θεσσαλονίκης, πάνε οι φοιτητές της γεωπονίας. Γίνονται έρευνες, είναι δηλαδή, αξιοποιούνται και για εκπαιδευτικούς και για ερευνητικούς σκοπούς. Ναι. Δηλαδή είναι καλό, είναι, όπως και αν το δει κανείς, αυτό το οποίο έγινε με το άρθρο αυτό είναι ένα έγκλημα πραγματικά και συμπυκνώνει, αν θέλετε, και όχι την ουσία του νομοσχεδίου για το που οδηγούνται τέλος πάντων τα πανεπιστήμια και η περιουσία τους. Μάλιστα. Το ότι δόθηκαν αυτές οι εκτάσεις, κυρία Κουτσογιάννη, και εσείς το γνωρίζετε, πριν από δεκαετίες, ακόμα από τη δεκαετία του 30 δόθηκαν στο πανεπιστήμιο προκειμένου να αξιοποιηθούν, κάτι σημαίνει και όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις δεκαετίες, καταξιώθηκαν αυτά τα νομικά πρόσωπα, νομίζω, σε όλους τους κατοίκους και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και ευρύτερα. Είναι πράγματα για τα οποία κυριολεκτικά καμαρώνουν τα πανεπιστήμια και καλά κάνουν, καμαρώνουν οι τοπικές κοινωνίες και για το δάσος στο Περτούλη και στον Ταξιάρχη και για την Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, που την ξέρουν ακόμα και άνθρωποι που δεν ζουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν μπορεί με ένα άρθρο να πάνε να ετοιμάζονται, να σερβιριστούν στο πιάτο των ιδιωτικών συμφερόντων και νομίζω ότι ο αγώνας εκεί των κατοίκων θα πρέπει να συνεχιστεί. Προσέξαμε επίσης, κυρία Κουτσογιάννη, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι πολύ χαμηλότερες βεβαίως του αναγκαίου και ακόμα και από κυβερνητικούς βουλευτές. Ακόμα και οι κυβερνητικοί βουλευτές κάλεσαν την κυβέρνηση ή να εγγυηθεί, τέλος πάντων, τι να εγγυηθεί, τα εγγυάται η κυβέρνηση με τις επιλογές σας και με τα άρθρα που ψηφίζει, ή να το ξαναδεί. Η κυβέρνηση όμως έδειξε μια αδικαιολόγητη επιμονή και ψήφισε με σαφρά επιχειρήματα και στο τέλος βεβαίως ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το λέμε αυτό, μαζί με το λεγόμενο κέντρο αριστερό, τέλος πάντων, ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν μαζί τη διάταξη του άρθρου 296. Είναι υπόλογες στις τοπικές κοινωνίες. Το κόμμα μας έμεινε μέσα στη Βουλή, κυρία Κουτσογιάννη, δεν έφυγε από... Καταψηφίσαμε αυτό το άρθρο και με τα δυο μας χέρια και βεβαίως
θέλουμε να πούμε και στο λαό της περιοχής εκεί ότι δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για να μην περάσουν αυτοί οι θησαυροί της χώρας μας, αυτοί οι θησαυροί εκεί της περιοχής, στα χέρια των ιδιωτών για να κερδοσκοπήσουν. Είστε σαφείς. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Δέλη. Και εγώ, κύριε Ακουστογιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εσείς. Γεια σας.